Γεια σας, είμαι ο Γιάννης ο Γιαννόπουλος και βρισκόμαστε στη γειτονιά του Κερατσινίου. Κερατσινίου Δραπετσόνας. Κερατσινίου, ναι. Δραπετσόνας. Σωστά, ναι. Πολύ σωστά. Και είναι μαζί μας ο κύριος Μιλτιάδης Θεόδωτος, αντιδήμαρχος καθαριότητας, περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας. Όλα αυτά. Όλα αυτά. Καλώς ήρθατε. Εγώ σας καλωσορίζω. Έτσι, είμαστε και στο χώρο που δραστηριοποιούμε πιο πολύ, είναι το γκαράζ του Δήμου. Από εδώ ξεκινάνε το πρωί 50-60 αυτοκίνητα και σκορπάνε στην πόλη για να καθαριότητα και όλα τα υπόλοιπα. Ο δήμαρχός σας, ο κύριος Χρήστος Βρετάκος, με 46% στον πρώτο γύρο, την πρώτη Κυριακή, κοντά στο 70% στη δεύτερη. Και κοντά στα 70 στη δεύτερη και είπαμε ότι στην πρώτη Κυριακή είχαμε πόσους συνδυασμούς. 7 συνδυασμούς και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, μπράβο, αυτό το είπαμε για να καταλάβουμε ότι το 46% είναι τεράστιο ποσοστό. Είναι τεράστιο ποσοστό γιατί το ψηφοδέλτιο είχε 80 υποψήφιους για κάθε συνδυασμό. Όπως καταλαβαίνετε, τα σόγια μόνο των υποψηφίων κάνανε ένα τέτοιο. Μαζέψαν πάρα πολλούς ψήφους. Είχαμε ανθρώπους που πιστεύανε πραγματικά σε μια δεύτερη θητεία δικιά μας, είχαν εκτιμήσει πάρα πολύ τη δουλειά μας που κάναμε στην πρώτη θητεία και θέλανε να μας ψηφίσουν και λέγανε ναι, παιδιά, καλά, αλλά δεσμεύομαι, είναι ο νηψιός μου, είναι ο ξάδερφος και τα λοιπά. Τα γνωστά. Συγγενείς. Δεν είναι κακό. Όχι, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Όχι, εγώ σίγουρα ο πλουραλισμός για μας, σαν αριστερούς, είναι αξιακό. Έτσι. Αλλά θέλω να τονίσω ότι το ποσοστό μας πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο εξ αυτού του γεγονότος, έτσι. Ναι. Ναι. Υποστηρίχθηκατε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δηλαδή το μόνο κόμμα που μας στήριξε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια το ψηφοδέλτιο δικό μας είναι ένα ψηφοδέλτιο με πολλές τάσεις. Ναι. Δεν ήταν, έχει μέσα κομματικά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ένα από αυτά είμαι και εγώ. Ναι. Αλλά είχε παιδιά που ήταν παλιά στο ΚΚΕ, παιδιά που ήταν παλιά στο ΠΑΣΟΚ, αριστεροί κατά βάση, ας πούμε, άνθρωποι και άνθρωποι που χωρίς καμία πολιτική, κανένα πολιτικό κεραμίδι, να το πω έτσι, απλώς αγαπάνε την πόλη και θέλαν να συμβάλλουν. Να πούμε κατευθείαν στο Β' Πειραιά αριστερά είμαστε. Β' Πειραιά αριστερά και ιστορία υπάρχει εδώ πέρα. Υπάρχει μεγάλη ιστορία. Όντως. Και στο Κερατσίνι και στο υπάρχει μεγάλη ιστορία. Από τα χρόνια της αντίστασης με την ηλεκτρική. Ναι. Που έσωσε την Αττική ολόκληρη η μάχη αυτή η περίφημη. Εντάξει, κόσμος της εργατιάς, κατά συνέπεια, μεγάλο ποσοστό η αριστερά, ακόμα και τώρα. Ακόμα και στις τελευταίες εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ελλάδα. Εδώ στη Β' Πειραιά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Προβλήματα του Δήμου σε καθαριότητα και τα προβλήματα στην περίοδο του κορονοϊού, που από ό,τι λίγο τα συζητούσαμε προηγουμένως, ήταν. Ναι. Για την καθαριότητα θα μιλήσουμε μετά, έτσι, και θα βάλω και το θέμα της ανακύκλωσης ειδικότερα. Για το τρίμηνο αυτό το περίφημο είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες. Χάσαμε πάρα πολύ κόσμο με άδειες ειδικού σκοπού, με άδειες επαφών ομάδων. Δεν σας κρύβω ότι και κάποιοι εργαζόμενοι μας που είχαν προβλήματα, δεν τους κάλυπτε η νομοθεσία για να πάρουν άδεια. Εμείς παρόλα αυτά τους βάλαμε σε δουλειές σε τέτοιες ώστε να μην είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο. Εμείς, η διοίκηση του Δήμου, είμαστε δυστυχώς καθημερινά εκτεθειμένοι. Και άκουγα κάποιους που λέγανε δεν μπορώ άλλο το κλείσιμο μέσα και τα λοιπά και ειλικρινά σας λέω, στενοχωριόμουν γιατί εγώ ήξερα τον κίνδυνο που κουβαλούσε σπίτι μου κάθε μέρα. Ναι. Που ήμουν όλη μέρα στο δρόμο. Έτσι. Και δεν είμαστε και μικρά παιδιά, αλλά το διάστημα αυτό που οι πόλοι μας είχαν ανάγκη, εμείς δεν μπορούσαμε να κάτσουμε στο σπίτι μας, όπως καταλαβαίνεις, με όποιο κίνδυνο και με όποιο ρίσκο που πήραμε τελικά. Από ό,τι φαίνεται, την γλιτώσαμε. Ο Δήμος βέβαια δούλευε με το μισό προσωπικό περίπου. Πόσα οχήματα έχετε? Έχουμε 106 οχήματα. Από μοτοσυκλέτες μέχρι βαριά οχήματα. Από ρηματοφόρα, κάνουμε δημοτική συγκοινωνία. Τα φορτηγά μας, τα πλυντήρια, πουλμανάκια, διάφορα. Στο θέμα των χρηματοδοτήσεων, είναι καταρχήν να πούμε ότι είναι η δεύτερη θητεία. Η δεύτερη θητεία. Ναι.
Σας εύχομαι και τρίτη. Να είστε καλά. Λοιπόν, στο θέμα των χρηματοδοτήσεων, είχαμε προηγουμένως μία κουβέντα. Ναι. Υπήρξαν τα προηγούμενα 5 χρόνια, γιατί η προηγούμενη θητεία ήταν πενταετής. Ναι. Για πείτε μας και για την προηγούμενη χρηματοδότηση, ναι, και ειδικά τώρα τι γίνεται. Η προηγούμενη θητεία που κάναμε ήταν πάρα πολύ καλή. Είχαμε και εμείς αρκετά λεφτά στο Δήμο. Είχαμε κερδίσει μια δικαστική διαμάχη με τον ΟΛΠ και πήραμε 7 εκατομμύρια περίπου. Ναι. Έτσι ήταν μια διαδικασία δικαστική που κράτησε χρόνια και το κυνηγήσαμε ιδιαίτερα επί των ημερών μας και κερδίσαμε αυτά τα λεφτά. Υπήρχε... Η διαμάχη που βρισκόταν ακριβώς στο θέμα με τον ΟΛΠ. Δεν ήθελε να μας τα πληρώσει αυτά. Ναι. Ήταν χρήματα τα οποία... Ήταν χρήματα που διεκδικούσαμε εμείς σαν ανταποδοτικά. Ανταποδοτικά. Ναι, σαν ανταποδοτικά. Είχαμε μια πολύ σημαντική βοήθεια από την περιφέρεια, πάρα πολύ σημαντική, μας χρηματοδότησε αρκετά έργα, ασφαλτοστρώσεις, παιδικές χαρές και διάφορα άλλα. Και επίσης μας βοήθησε πάρα πολύ και το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, το Φιλόδημος. Mm. Ήταν 4 ή 5 τέτοια προγράμματα που είχαν πάρα πολλές επιλέξιμες δαπάνες, ήταν γρήγορα στη διαδικασία και με βάση αυτό το πρόγραμμα, που ακόμα τώρα υπάρχουν κάποια έργα που ακόμα τώρα δουλεύουν από το Πληθυσμό, δηλαδή οι περίβολοι των σχολείων όλων. Φτιάχνονται με ειδικό αντιγελιστικό τάπητα, με προσβάσεις για αμαία, πολύ καλή δουλειά. Και έτσι πήγαμε, κάναμε μια θητεία με πάρα πολλά έργα στην πόλη. Το εκτίμησε ο κόσμος αυτό και φαίνεται και από το αποτέλεσμα. Και επίσης κάναμε ένα έργο τομή για την πόλη, αλλάξαμε όλο τον οδοφωτισμό και βάλαμε LED. Ναι. Πολύ σημαντικό, ναι, αυτό, πολύ σημαντικό. Έχει ανέβει η φωτεινότητα της πόλης, τι να σας πω, το διπλό. Ναι, ήταν ένα έργο που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Ήταν διαθύνσιο διαγωνισμός, μεγάλο το ποσό. Και αυτή τη στιγμή τελείωσε, νομίζω κάτι λίγα έχει ακόμα να βάλει. Έχει αλλάξει όψη πραγματικά η πόλη τη νύχτα. Και η οικονομία που προβλέπεται, δηλαδή το έργο αυτό ουσιαστικά θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και σε 4-5 χρόνια από την οικονομία στο ρεύμα θα έχει... Η οποία οικονομία στο ρεύμα περίπου ποσοστία, πόσοι υποδοτούν... Οι μελέτες, εμείς πληρώνουμε γύρω στο 1.300 το χρόνο. Mm. Οι μελέτες λένε θα πληρώνουμε γύρω στις 500.000. Το χρόνο. Δηλαδή λιγότερο και από το μισό. Mm. Αυτή είναι η μελέτη που έχει γίνει. Mm. Να σας πω κάτι, και το μισό να πληρώνουμε, όχι σαφώς, λιγότερο μισό. Μην το συζητάμε θα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Χρόνο επίσης, μέσα στο έργο είναι και η συντήρηση για κάποια χρόνια από την εταιρεία. Mm. Αν και οι λάμπες αυτές ξέρετε έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Και... Ναι. Ναι. Υπήρχε, ή θα μου πείτε αν υπάρχει κιόλας, ένα θέμα που ήταν με τις βροχές, ναι, απ' έξω, ναι, από τον Σκλαβενίτη. Ναι, 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 ναι. Για να πούμε τώρα... Ναι. Ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε την πόλη. Τέλος της Γρηγορίου Λαβράκη. Και Δημοκρατίας. Και Δημοκρατίας. Ναι. 20 χρόνια ταλαιπωρούσε την πόλη. Αυτό γιατί τελικά γινόταν όλο το σκηνικό. Γιατί γινόταν. Γιατί είχε από την αρχή το έργο ένα σοβαρό λάθος από ό,τι φαίνεται στη διατομή του αγωγού. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι μπαζώθηκε το λιμάνι και η απόλυξη του αγωγού πήγε γύρω στα 150-200 μέτρα μέσα στη θάλασσα. No. Αυτό δημιούργησε τέτοιο πρόβλημα. Και κάθε που είχαμε καιρικά φαινόμενα έντονα, είμαστε επιποδός και εμείς και η περιφέρεια, πηγαίναμε και στείναμε απορριμματοφόρα κοντά στο δρόμο, να μην περνάει ο κόσμος και εγκλωβίζεται μέσα, γιατί μάζευε γύρω στο 1-1,5 μέτρο νερό. Ναι, βέβαια, ναι. Λοιπόν, τα 3 πρώτα χρόνια της θητείας μας ταλαιπωρηθήκαν πάρα πολύ. Το χειμώνα είμαστε συνέχεια με τις γαλότσες στο σημείο, αλλά μετά διεκδικήσαμε και πετύχαμε να βάλει και ΟΛΠ πλάτη σε αυτό το ζήτημα και τα τελευταία 2 χρόνια έγινε διάνοιξη του αγωγού, καθαρίστηκε και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπράβο. Μπράβο. Γιάννη. Τίποτα. Εγώ μια πολύ σημαντική ερώτηση κατ' εμέ, αλλά και πιστεύω και για τον κόσμο. Η ανακύκλωση. Η ανακύκλωση. Ένα θέμα όχι μόνο εδώ στη Β' Πειραιά, στο δικό σας δήμο,
σε όλη την Ελλάδα και σε όλο της το φάσμα, ακόμα και στο ότι εμείς, ακόμα και εγώ ο ίδιος σαν άνθρωπος, δεν έχω αποκτήσει την κουλτούρα, την παιδεία να το πω, να συμμετέχω στην ανακύκλωση, γιατί νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τα έργα ή με το τι θα κάνει η κάθε δημοτική αρχή ή το κράτος. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι σαν άνθρωποι να συμμετέχουμε. Αν ο πολίτης δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, ό,τι και να κάνει κεντρικά ο Δήμος ή η ΚΕΔΕ ή ο ΕΣΝΑ, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Άμα το πλαστικό δεν πάει εκεί που πρέπει, αντιγενούμενοι από αυτό. Έβαλε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το θέμα της κουλτούρας. Εγώ πιστεύω, το έχω ξαναπεί αυτό, μπορεί να γίνομαι λίγο αιχμηρός, αλλά η γενιά η δικιά μας δεν έχει τέτοια κουλτούρα. Και δεν επιρρύπτουμε ευθύνες. Όχι, αλίμον, αλίμον, έτσι είναι. Και έχουν ξοδευτεί εκατομμύρια τόνοι χαρτιού για ενημέρωση και ίσως κάνουμε πιο πολύ ζημιά στον πλανήτη για το χαρτί που, παρά το αποτέλεσμα που δόθηκε. Εγώ είμαι βαθιά πεπισμένος ότι πρέπει να ξεκινήσει αυτό από την προσχολική ηλικία. Και γι' αυτό το λόγο εμείς κάναμε κάτι καινοτόμο. Έφτιαξα κάτι νησίδες ανακύκλωσης, ένα ωραίο πλαίσιο σιδερένιο και έχω βάλει τρεις κάδους, τρία ρεύματα, χαρτί, αλουμίνιο και πλαστικό και το έχω τοποθετήσει σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα της πόλης. Πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Έτυχε μεγάλη προβολή σε αυτή η κίνηση που κάναμε, γιατί πιστεύω ότι τα παιδιά θα συνηθίσουν σε αυτή την ιδέα. Και όχι μόνο θα συνεχίσουν τα παιδιά για την υπόλοιπη ζωή τους, επηρεάζουν και την οικογένεια. Έχω δει παιδάκι να κουβαλάει στην τζαντούλα του δύο κονσέρβες από μπύρα που είχε πει ο μπαμπάς την προηγούμενη για να τις φέρει να τη ρίξει στο σχολείο. Σημαντικό αυτό. Ναι. Σημαντικό. Να πω και κάτι άλλο. Ότι τα παιδιά του δημοτικού μαζεύουν πιο πολλά ανακυκλώσιμα από τα παιδιά του γυμνασίου ή του λυκείου. Έτσι, για να καταλάβεις πώς πάει η ηλικία. Όπου το λοιπόν, παιδάκι θα πάει και στο σπίτι και θα μαλώσει τη μαμά και τη μαμά. Και σκέφτομαι τη διαδικασία να βρούμε να υπάρχει και ένα είδος ανταποδοτικότητας. Δεν το κάναμε από την αρχή αυτό. Για να μην μπούμε στη διαδικασία ότι δώσε μου για να σου δώσω, θέλαμε να αποκτήσουν τα παιδιά την κουλτούρα, τον ανακυκλώνουν και στην πορεία θα το κάνουμε αυτό και ό,τι λεφτά μαζεύουμε από την πώληση των ανακυκλώσιμων θα τα επιστρέφουμε σε σχολείο με έναν τρόπο. Στο 15 μελές θα πάνε, θα χρηματοδοτούν μια εκδρομή, θα τους παίρνουμε κανένα κομπιούτερ με ένα τέτοιο τρόπο. Ώστε να βλέπουν και τα παιδιά ότι αυτό που κάνω, αυτή μου η προσπάθεια έχει αυτό το αποτέλεσμα. Είναι μια καλή ιδέα να παραδειγματιστούν κι άλλοι. Ναι, σε αυτό το ζήτημα είμαστε πρωτοπορία. Συγχαρητήρια. Σας το λέω αυτό. Ναι, και έχουμε μεγάλη. Βέβαια, αργήσαμε να το κάνουμε γιατί θέλει υποστήριξη. Δηλαδή, την ημέρα που θα σε πάρει ο διευθυντής τηλέφωνο και σου πει γέμισε ο κάδος, πρέπει εκείνη την ημέρα να πάνε να αδειάσει. Ναι. Αυτό απαιτεί μια διαδικασία. Όταν φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να δούμε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτό το project, το βάλαμε σε λειτουργία και δουλεύει τώρα 2 χρόνια πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικά. Τώρα γενικά για την ανακύκλωση. Είναι. Τι να σας πω, εγώ πήρα το Δήμο με 2,5% ανακύκλωση και έχουμε φτάσει γύρω στο 12-13, που είναι ένα ποσοστό τεράστιο σε σχέση με την αφετηρία που είχα, αλλά δεν είμαι προφανώς ικανοποιημένος. Είναι χαμηλό σε σχέση, και φαντάζομαι σε σχέση με τα ευρωπαϊκά στάνταρ πρέπει να καμία είναι σχέση, καμία σχέση. Τα ευρωπαϊκά. Τα οποία είναι πόσο. Κοίτα, ανακυκλώνω γύρω στα 90% αυτή. 90%, ναι. Είμαστε μακριά ακόμα. Εκτός από κάποιες χώρες που κάνουν καύση, λόγω συνθήκων κλιματολογικών κτλ., η Σουηδία, α πούμε, κάνει καύση. Έτσι. Οι πιο πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν τέτοια ποσοστά στην ανακύκλωση. Το σκουπίδι, παιδιά, είναι χρυσάφι. Είναι πάρα πολλά λεφτά. Αρκεί να το διαχειριστείς όπως πρέπει. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό που είπαμε πριν, κουλτούρα ανακύκλωσης. Και ο κόσμος, για να μην ρίχνουμε όλα την ευθύνη στον κόσμο, δεν έχει και εμπιστοσύνη στους Δήμους ή δεν είχε, βασικά σιγά σιγά αποκτάει, γιατί είναι πάρα πολλοί Δήμοι και ο δικός μας ένας εξ αυτών που δεν έκαναν ανακύκλωση και πηγαίναν με ένα αυτοκίνητο και μαζεύανε και τους μπλε και τους πράσινους κάδους. Άμα το βλέπει αυτό ο Δημότης, σου λέει γιατί να κάθομαι εγώ και να κάνω αυτή τη διαδικασία, να έχω 2 κάδους στο σπίτι μου και να τους ξεχωρίζω και το Δήμος να τα παίρνει όλα μαζί. Εμείς τι κάνουμε τώρα, που αυτό απαιτεί κόπο και χρήμα.
Παλιά βγαίνει ένα φορτηγό στην πόλη και μάζευε ό,τι έβρισκε. Ναι. Τώρα εμείς βγάζουμε άλλο φορτηγό για τα μπάζα, τα κάνουμε ανακύκλωση σε πιστοποιημένη εταιρεία. Mm-hmm. Άλλο φορτηγό για τα κλαδιά, τα πηγαίνουμε στο ΕΜΑ και γίνεται κομπόστ ή πέλετ. Mm-hmm. Άλλο φορτηγό για να μαζεύουμε λάστιχα αυτοκινήτων και τα κάνουμε και αυτά ανακύκλωση. Και ένα άλλο φορτηγό που βγαίνει και μαζεύει καναπέδες, ντουλάπια, διάφορες σαβούρες και τέτοια. Δεν το λες και εύκολο όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και μερικές φορές γκρινιάζουν και οι δημότες. Mm. Βέβαια, όταν εξηγούμε γιατί το κάνουν, μας κατανοούν απολύτως και είναι συμπαραστάτες μας. Δηλαδή, πηγαίνει σε μια γειτονιά που έχει μπάζα και δίπλα έχει και πέντε σακούλες με σκουπίδια και πηγαίνει το αυτοκίνητο, παίρνει μόνο τα μπάζα και λέει: αυτά δεν τα πάρετε. Mm. Λέμε, παιδιά, αυτό και αυτό συμβαίνει. Πρέπει να περάσει άλλο όνομα ναι, για, ναι, ναι. Να γίνει ο διαχωρισμός, ναι. Για να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε και να γίνει σωστά η δουλειά. Τώρα, σε σχέση με την διαχείριση απορριμμάτων σε επίπεδο Αττικής πια, έχουν εξαγγελθεί διάφορα. Mm-hmm. Ένα πλάνο που είχε η προηγούμενη περιφερειακή αρχή ήταν να φτιαχτούν περιμετρικά της Αττικής ΜΕΑ, εργοστάσια μηχανικής ανακύκλωσης, και το υπόλοιπο, το υπόλοιμα, να πηγαίνει να θάβεται σε κάποια παλιά νταμάρια. Ήταν μια πάρα πολύ σωστή πρόταση και για την ανακύκλωση αυτή καθε αυτή, αλλά και γιατί υπήρχε ένας καταμερισμός στη διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί πάντα λέγαμε τι, ο καθένας να διαχειρίζεται τα απορρίμματά του. Mm-hmm. Εμείς εδώ στο Κερατσίνι έχουμε ιστορία. Ήταν ηχοματηρή 40 χρόνια εδώ. Εδώ στο Σκιστό, λίγο πιο πάνω. Έφυγε από εδώ και πήγε στη Φυλή, και είναι άλλα 35 χρόνια εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα έλεγε το εξής, ότι οι 5 Δήμοι του Πειραιά θα έχουν το δικό τους ΜΕΑ και θα διαχειρίζονται τα απορρίμματά τους. Οι άλλοι Δήμοι, ας πούμε, Περιστέρι, Χαϊδάρι, Εγάλιο κτλ., το δικό τους. Αντίστοιχα. Ήταν πάρα πολύ δίκαιο κοινωνικά αυτό το project, αυτό το πρόγραμμα. Δεν προχώρησε. Και δεν προχώρησε και με ευθύνη των δημάρχων. Γιατί ο καθένας δεν ήθελε να πάρει την πολιτική ευθύνη να κάνει στα όρια του Δήμου του ένα τέτοιο. Ναι, για να γίνει ναι. Μελέτα. Μπράβο. Αυτό. Έμεινε το πρόγραμμα στα χαρτιά. Τώρα η καινούργια περιφερειακή αρχή πάλι βάζει κάποια τέτοια ζητήματα. Βέβαια για την περιοχή τη δικιά μας, να το αναφέρω αυτό, εμείς διαφωνούμε κάθετα. Εμείς θέλαμε μια μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων που να αφορά μόνο τους Δήμους του Πειραιά. Άρα, ένα τέτοιο εργοστάσιο δυναμικότητας 120.000 τόνων ήταν μια χαρά για μας. Δεν θέλαμε μεγαλύτερο, γιατί το μεγαλύτερο ανοίγει άλλες δουλειές. Και η πρόταση της περιφέρειας αυτή είναι για να φτιάχνει ένα 180.000 τόνους συν 70.000 διαπόλυτα, 250.000 τόνους. Εμείς διαφωνούμε σε αυτό. Γιατί πάλι θα φορτωθούμε τα απορρίμματα όλης της Νότιας Αττικής. Έτσι. Μάλιστα. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ότι η γειτονιά θα είναι παρόν σε όλα τα προβλήματα της Β' Πειραιά. Και όχι μόνο. Θα τα ξαναπούμε. Εμείς όπου μας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλουμε τα προβλήματά μας, να προβάλλουμε τις αδυναμίες μας ή και αυτά τα καλά που έχουμε κάνει, το κάνουμε με χαρά. Γιατί ο κόσμος πρέπει να πληροφορείται, να έχει πολλές πηγές πληροφόρησης. Μεταξύ μας, οι συγκεκριμένες πηγές πληροφόρησης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι τώρα, παίζουν και παιχνίδια. Επιχειρηματικά, τι να λέμε τώρα. Και εδώ θα πρέπει και πούμε, ναι. Και μαζί το είπαμε, αλλά να ακουστεί κιόλας ότι εμείς ούτε δημοσιογράφοι είμαστε, ούτε ρεπορτάζ κάνουμε. Εμείς πίνουμε ένα καφέ με ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να ανταλλάξουμε κάποιες ιδέες και να προβάλλουμε αυτό ακριβώς. Προβλήματα και τέτοια. Να είστε καλά. Η πόλη μας θα μας αντεχθεί με χαρά και στο μέλλον. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή συνέχεια. Μην ξεχάσετε εγγραφή, κανένα like και μοιραστείτε το βίντεο αν σας άρεσε.